Δεν πιστεύω ότι υποδέσουνα. Διεβαντή ήταν. Το μοντέλο, Εμμανουέλα, είναι έτοιμο και οι τρεις κύριες την περιμένουν με αγωνία. Βάου! Καλά! Κούκλα! Τέλεια! Συγκλονιστική. Λοιπόν, καταρχήν πολύ ωραία πόδια, μπορεί να κοντίνει δηλαδή. Καλό, να ανέβει πιο πάνω. Συγγνώμη. Αντιλοποιήσουμε. Ναι, φοράς, ορίστε, ωραία. Κοίτα κοντά, τότε μπορεί να πώς αλλάζει αμέσως. Και τώρα, κοίτα πώς γίνεται πολύ ροκ. Μια τσάντα για το βράδυ. Ορίστε. Δεν θα σε αφήσουμε να κρυώσεις. Τι στο καλό. Ορίστε. Ναι, δεν θα κρυώσει τώρα, Αλεξάνδρα. Καλά, θα βγει από ένα αυτοκίνητο και θα μπει σε ένα κάτι. Θα ρωτήσω ο καβαλιέρος Εμμανουέλα μου να σου πει ακριβώς πώς στην πόρτα. Τι λες. Wow. Είναι εορταστικό, αρκετά. Έχουν όλες εντυπωσιαστεί. Όμως τα ρούχα είναι αρκετά και η ανθυποπλίαρχος πρέπει να κάνει κι άλλες εμφανίσεις μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο outfit για τις γιορτές. Το άλλο είναι πιο party dress, ναι. Και αυτό είναι λίγο πιο για κάποιο κάλεσμα, για κάτι πιο απηγέ, σοβαρό, κυριλέ κτλ. Ναι, ναι, ναι. Για ένα πάρτι, για μια πρωτοχρονιά στην ηλικία της, νομίζω και εγώ ότι... Σε αυτό, και αυτό που μπορεί να... αρέσει είναι ότι το χρώμα είναι πολύ με τα μαλλιά. Ναι, ναι, σύντομα. Είναι πολύ γύρω. Το άλλο. Το άλλο. Όλες επιμένουν στην πρώτη εμφάνιση της ανθυποπλιάρχου. Η Αλεξάνδρα Κατσαίτη θέλει όμως να δει και την πιο ροκ πλευρά της Εμμανουέλας. Όσο όμως 22χρονη ήταν στο δοκιμαστήριο, Δέσποινα, Αλεξάνδρα και Χρυσούλα είχαν τη δική τους κοριτσίστικη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ που είναι έτσι το φυζίκ και είναι και αυτό το επάγγελμα. Κάνει τρομερή εντύπωση. Τι χρυστίνη κοπέλα αυτή μέσα σε τόσο κρατούμενο. Τελειώ. Καταπληκτικό. Πολύ ενδιαφέρον. Φαντάσου τι γίνεται μέσα στο πλοίο. Κοριτσιά, έρχεται. Ατέλεια, εγώ την είδα πρώτη. Καλά. Ναι, okay. Όχι για τον πλοίο. Α, εντάξει, είναι οκ okay, κάτω βλέπεις. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά είναι. Πολύ ωραία. Τέλειο. Πάρα πολύ ωραία. Πιο ροκ, πιο έτσι. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι για κάτι πολύ... Ναι, για σούπερ γκλάμινα και ναι. Δηλαδή αυτό θέλει απαραίτητα εδώ ένα κόσμημα για να το... Ακριβώς, να το απογειώσει. Ναι, 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 ναι. Σίγουρα. Αλλά σου πάει πάρα πολύ το κολάν. Πολύ. Όχι, ψηφίζουμε το πρώτο νομίζω. Το πρώτο. Ναι, 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 να πάρουμε νούμερα. Ναι, νούμερα. Μετά από αρκετές δοκιμές, η ομάδα αποφάσισε. Η Εμμανουέλα τις γιορτές θα ντυθεί με το λαμπερό, κοντό, πράσινο φόρεμα. Η απόφαση, άλλωστε, ήταν ομόφωνη. Με γεια σου, είσαι καταπληκτική. Καλές γιορτές. Να περάσεις τέλεια. Και εσύ... να περάσεις τέλεια. Και κάθε φορά που φοράς το ρούχο να μας θυμάσαι. Έτσι. Χειμώνα καλοκαίρι. Η αλλαγή είναι εντυπωσιακή. Η ανθυποπλίαρχος μεταμορφώθηκε σε μια λαμπερή όμορφη γυναίκα και είναι πανέτοιμη να υποδεχθεί τη νέα χρονιά. Έλα Μανουέλα, έλα να σε δούμε. Πολύ εντυπωσιακό. Πώς αισθάνεσαι? Δεν γίνεται να σε δείξουμε στην κάμερα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτό το φόρεμα που φοράει η Εμμανουέλα, ακριβώς το ίδιο, πήρασε μπλε από τα εγγένεια του μαγαζιού της Δέσποινας Βανδύ. Αυτό διάλεξα. Πάρα πολύ ωραίο. Το σπάει πολύ. Κάτσε, Εμμανουέλα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις για αυτή την εμπειρία. Ένα κορίτσι που έχει μεγαλώσει στην Κο, σε αυτό το υπέροχο μέρος, κοντά στη θάλασσα, πάνω στη θάλασσα. Ένα κορίτσι από μια κλασική ελληνική οικογένεια που είχε πολλά όνειρα να γίνει καλλιτέχνης. Πώς κατέληξε στη σχολή εμποροπλιάρχων? Λοιπόν, καλλιτέχνη θα είναι η μαμά και έχω πάρει κάποια στοιχεία από εκεί γιατί ασχολούμαι με τη μουσική πολλά χρόνια. Παίζω κλασικό πιάνο, σαξόφωνο, τραγουδάω σε ένα συγκρότημα, αλλά με τη ζωγραφική δεν το έχω. Ο μπαμπάς ασχολείται με τα τουριστικά. Και σπούδαζε η αδερφή μου η μεγαλύτερη τουριστικά, οπότε εγώ ήμουν ελεύθερη να κάνω ό,τι θέλω. Δεν έκανες μουσική όμως που ήθελες? Όχι, ήταν δύσκολο γιατί δεν είχαμε μουσικό γυμνάσιο, ούτε μουσικό λύκειο στην ΚΟ. Οπότε ήταν δύσκολο να πάω και έκανα κάτι άλλο που μου άρεσε. Να τα λέμε και αυτά όμως, γιατί ξέρεις, τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν στην ελληνική περιφέρεια πολύ συχνά δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν όλα τους τα όνειρα πραγματικότητα.
Και λέω, είναι καθαρά πρακτική. Δηλαδή, να είδες, εσύ ήθελες να πας ένα μουσικό λύκειο, ήθελες να ακολουθήσεις τον ήρωά σου, αλλά στο νησί είναι δύσκολο. Δεν πειράζει όμως, έκανες κάτι που νομίζω ότι της αρέσει πολύ. Ναι, ναι. Πώς πήρες αυτή την απόφαση? Είναι έτσι ένα ανδροκρατούμενο επάγγελμα αυτό? Είναι μόνο άντρες εκεί. Η αλήθεια είναι. Το είχα ζηλέψει από ένα φίλο μου που σπούδαζε εκεί, ο οποίος μου έδινε διάφορες περιγραφές για το πώς περνάει στη σχολή, πώς είναι οι συνθήκες στο καράβι. Είχα ζηλέψει και έτσι πήρα την απόφαση να το κάνω κι εγώ. Οι γονείς μου δεν είχαν αντίρρηση, οπότε το ακολούθησα. Πάντως δεν πρέπει να είναι και άσχημα να είσαι το μοναδικό, τόσο ωραίο κορίτσι κιόλας, ανάμεσα σε τόσους άντρες μες στο πλοίο. Μοναδική αξιωματικός. Στο κατώτερο πλήρωμα υπήρχαν γυναίκες. Ναι, αλλά ως αξιωματικός, εσύ συναναστρέφεσαι τώρα πόσους άντρες? 6-7 μόνο στη δουλειά μου. Το υπόλοιπο καράβι είναι 120 άτομα. 120 άτομα είναι το υπόλοιπο καράβι. Μάλιστα. Και άντε να έχει 6 γυναίκες. Όμως είναι μια δουλειά που δεν αναδεικνύεται η θηλυκότητα, αν θέλεις, της γυναίκας. Και δεν θέλουμε να προκαλούμε, οπότε δεν περιποιούμαστε τον εαυτό μας, ούτε μακιγιάζ, ούτε μαλλιά. Γενικά, προσπαθείς να μην ξεχωρίζεις μέσα στο πλήθος των ανδρών, για να μην προκαλείς, να κάνεις τη δουλειά σου απλά, να μην έχεις προβλήματα. Ποιο να προκαλείς? Γενικά, τους υπόλοιπους άντρες, αν συναδέλφους σου. Αυτός, ναι, όλο και κάποιο σχόλιο θα υπάρχει. Και δεν θέλεις. Γιατί, πώς είναι το κλίμα? Δηλαδή, δεν έχει τύχη, πρέπει να ξυπνήσεις πρωινό και να θέλεις να βάλεις λίγο μάσκαρα, να φτιάξεις τα μαλάκια σου, να βάλεις εκεί. 5:30 ώρα το πρωί που ξυπνάμε πριν μπούμε στο λιμάνι, όρεξη για μάσκαρα και αυτά, δεν υπάρχει, να σου πω την αλήθεια. Δεν σου λείπει αυτό? Εμείς οι γυναίκες έχουμε μάθει να προσέχουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, είναι κάτι που μας φτιάχνει τη διάθεση αυτό. Σίγουρα, το να ξυπνήσουμε και να βάλουμε ένα lip gloss κραγιόν και μάσκαρα. Είναι κάτι που το χρειαζόμαστε. Κοίταξε, όταν έπαιρνα διανυκτέρευση και πήγαινα σπίτι μου, μία φορά το μήνα, έκανα ό,τι ήθελα. Παφόμουν, έβγαινα έξω με τους φίλους μου. Από τη στιγμή που πατούσα το πόδι μου στον καταπέλτη του καραβιού, άλλαζε όλο το σκηνικό. Πρέπει να είναι και δύσκολο επάγγελμα για να κάνει μια γυναίκα σχέση αυτό. Γιατί λείπεις πολύ, είσαι ανάμεσα σε πολλά αρσενικά. Πρέπει να είναι. Είναι δύσκολο και πρέπει να βρει κάποιον άνθρωπο ο οποίος να το κατανοεί και να αντέχει την απόσταση. Ναι. Τον βρήκες? Όχι. Άντε, θα τον βρούμε τώρα που κάναμε την μεταμόρφωση εδώ, τα μαλλιά, τα ρούχα, τα αυτά. Τώρα. Είναι αυτά τα Χριστούγεννα. Δεν χρειάζεται. Τώρα το Γενάρη ξαναμπαίνω στο καράβι. Οπότε από το καλοκαίρι και μετά. Ξαναμπαίνεις στο καράβι και μετά για πόσο διάστημα μένεις? Μάιο ή Ιούνιο θα ξαναβγώ. Θα κάνω καλοκαίρι στην Κόμα μαζί με τους γονείς μου, σε ζώνη να βοηθάω στο γραφείο του μπαμπά. Και μετά πάλι από χειμώνα σε καράβι. Ένας άλλος λόγος, φαντάζομαι, που δεν το επιλέγουν πολλές γυναίκες αυτό το επάγγελμα είναι γιατί όταν έρχεται και η ώρα να κάνεις παιδί. Καλά, ναι, εκεί μετά επιλέγεις ή λιμενικό ή κάποια ναυτιλιακή. Υπάρχουν πόρτες που ανοίγουν μετά. Α, μπορείς. Ναι. Ναι, μπορείς να πας κάπου αλλού. Δηλαδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει, ναι. Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις τώρα για τη συνάντησή σου με τη Δέσποινα Βανδύ, διότι εσύ δεν ήξερες ότι θα συναντήσεις τη Δέσποινα. Ξέρετε τι της κάναμε? Της λέμε, θα σου κάνουμε ένα makeover. Εντάξει, έχει δει πολλά makeover στην εκπομπή. Δηλαδή, της αλλάξουμε το look, τα μαλλιά κτλ. Τι φτιάχνουμε, την ετοιμάζουμε και την πάμε πού? Στο μαγαζί της Δέσποινας Βανδύ. Πες μου, όταν την είδες μπροστά σου. Έπαθα ένα σοκ, η αλήθεια είναι. Γιατί νόμιζα ότι απλά θα με αλλάζατε και αυτό ήταν το όλο θέμα. Και τη βλέπω και δεν περίμενα για κανένα λόγο να τη δω. Και είχα μείνει και κάποια δευτερόλεπτα. Φάνηκε στο βίντεο ότι έμεινες, δηλαδή λίγο freeze, ένα op. Ναι, είναι, ναι. Δεν είναι. Ναι. Είναι, αυτό, είναι ένα κατάστημα στην Κυφσιά το οποίο δεν ανήκει στη Δέσποινα, όμως πουλάει τα ρούχα της Δέσποινας Βανδύ το κατάστημα αυτό. Και την πήγαμε εκεί. Παθαίνεις ένα freeze, λοιπόν. Ναι. Και μετά θέλω να μου πεις πώς ήταν η διαδικασία αυτή για σένα. Μετά διαλέγαμε διάφορα φορέματα, για ρεβιγιόν περισσότερο, έτσι επίσημα. Τα δοκίμαζα. Με βοηθούσαν με αξεσουάρ και τσάντες και αυτά να είναι το styling ακόμα πιο ωραίο. Επιλέξαμε κάποιο το οποίο μου το δωρήσανε και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και θα το φοράω την πρωτοχρονιά. Και μετά με σχολιάζανε γενικά για το όλο στυλ, πώς μπορώ, ενώ είμαι γυναίκα, να είμαι με μία στολή και να κάνω αυτή τη δουλειά. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Τι κράτησες? Αυτό το φόρμα είναι αυτό που βλέπουμε, κράτησα, ναι. Το οποίο θα το βάλεις την πρωτοχρονιά. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και
Φαντάζομαι να σου φτιάξει τη διάθεση, θα βγεις έξω το βράδυ. Ναι, βέβαια. Τέτοια μέρα όλη. Θα έξω με φίλους κλπ. Από νωρίς με τους γονείς μου και μετά με φίλους. Ποια συμβουλή κράτησες από τα όσα σου είπε η Αλεξάνδρα η Κατσαΐτη, η πολύ γνωστή στυλίστρια και η Δέσποινα Βανδύ. Συμβουλή σχετικά με το styling. Ναι, κάτι το οποίο από την στιγμή που έκανες αυτή τη συνάντηση, έτσι το έχεις στο μυαλό σου και το σκέφτεσαι διαρκώς. Μου είπε κάτι το οποίο δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, ότι τα πόδια γενικά φαίνονται ωραιότερα χωρίς καλσόν. Εγώ το χειμώνα πάντα κυκλοφορώ με καλσόν, τώρα δεν φοράω. Αφόρα και καλσόν. Α, εγώ έχω πουδιάσει χρόνια τώρα, αγάπη μου. Πάει το καλσόν. Αφού σκέφτομαι να βάλω φόρμα να βγω έξω, γιατί απαγορεύεται το καλσόν. Δεν το ήξερα. Μου λέει δεν θα βάζει. Έχει ωραία πόδια, μου λέει δεν θα βάζει καλσόν. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Η αλήθεια είναι. Ναι. Ποτέ. Οπότε τώρα κυκλοφορεί και εσύ ξεκάλτσοτι. Έτσι μα έχουν καταστρέψει αυτέ του Hollywood και κάτι στυλίστριε σαν την Κατσαΐτη. Μα κατέστρεψαν όλε ξεκάλτσοτι που κυκλοφορούμε. Μέσα στο μαύρο το κρύο. Make-up μαλλιά. Τέλεια. Σε φρόντισαν τα δικά μου τα κορίτσια, η Μαρία και η Ντίνα. Είναι και λίγο Τατιάνα το μαλλί. Ναι, ναι, ναι. Είναι, ξέρεις, και λίγο χρώμα και λίγο χτένισμα. Το χρώμα είναι δικό. Είναι δικό σου, αλλά πέσαμε στην περίπτωση τώρα, έτσι. Πώς ένιωσες μετά από αυτό, γιατί βλέπουμε εδώ το πριν και το μετά. Βασικά, όποια γυναίκα για να την περιποιήσει, αισθάνεται καλύτερα. Mm-hmm. Είτε τη φτιάξει τα μαλλιά τη, είτε πάει και αγοράσει κάτι καινούριο από ένα μαγαζί με ρούχα, αισθάνεται καλύτερα. Πόσο μάλλον εγώ που και αγόρασα κάτι, αγόρασα και μου δωρήσατε για ένα φόρεμα και με αλλάξατε. Πολύ, πάρα πολύ. Εμμανουέλα, ευχόμαστε. Καλή χρονιά. Και σε εσάς. Καλό τάξιδο το πλοίο. Στο οποίο να θα βρεθείς. Να ταξιδέψετε, να μην βρείτε. Καλό τάξιδο, να πάνε όλα καλά και τις ευχές μας. Σε έχουμε καλεσμένη και μας θύμισες όλους τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουμε στις γιορτές, στις θάλασσες. Καλά ταξίδια να έχουν και οι Έλληνες ναυτικοί, λοιπόν. Όσοι μας παρακολουθούν, να είστε όλοι καλά, υγεία και ευτυχία. Και φίλες και φίλοι, αποχαιρετούμε την Εμμανουέλα και υποδεχόμαστε σε λίγο το Γιώργο Τσαλίκη. Μετά το βίντεο.